Μα και ποιος δήμος μπορεί να έρθει να πει, θέλω την κομματερή, κάτι. Πού θα πάνε τα σκουπίδια της πόλης μας, όπου πάνε τα σκουπίδια και οι άλλοι της πόλης. Τι έκανε ο δήμος Φιλής για να σκουπίδια. Όλοι συζητούσαν για μια επέκταση της κομματερής. Το θυμόσαστε. Πού να γίνονταν μια επέκταση στο κτήμα της Χασιάς. Ο χώρος που ήταν για να κάνανε επέκταση κομματερής, το κτήμα της Χασιάς από την κομματερή μέχρι την Αττική Οδό είναι πλέον πάρκ των Τζίσων. Όχι μόνο ο χώρος του κτήματος του Δήμου, αλλά και οι άλλοι χώροι που είναι το δικαιωτόν, ο κ. Καλαμπάτης είναι εδώ, είναι χαρακτηρισμένα από ΙΠΕ και ήδη γίνονται αγοροπολισίες για να γίνουν το μηχανή. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Φιλής έχει λάβει από την Ιδιωτική Αρχή Ενέργεια, τη ΡΑΕ, 4 άδειες. Οι άδειες αυτές είναι 250 ΜΒ φωτοβολταϊκά και 270 ΜΒ έχει έρθει ο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει καταβληθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση το μεγάλο έργο του Πάρκου Κυριακής Ενέργειας. Άρα, επέκταση κομματερής δεν υπάρχει, γιατί το κτήμα που ήταν για επέκταση έγινε πάρκο λογιστή και η ισχυρή πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου το αποδέχτηκε για να μην προχωρήσει η κομματερή. Όσοι δεν το αποδέχτηκαν, μπορεί να φανταζόντουσαν, καλό είναι να προχωρήσει η κομματερή για να έχουμε πει μας συμβολή. Και το πάνω κομμάτι της κομματερής έχει πλέον εγκλωβιστεί, έχει λοκαριστεί από την αρχή ρυθμιστικής ενέργειας, έχουν γίνει τα πρώτα 7-8 ΜΒ και συνδέονται με τη ΔΕΗ, οπότε έκαναν όπως συνδεθεί, και τα υπόλοιπα κατατεθήκαν Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση για να γίνει το πάρκο Κυριακής Ενέργειας.